Για το Brexit. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι, βέβαια, αυτά που γίνονται στο προσκήνιο γίνονται και πολλά, αλλά στο παρασκήνιο υπήρχε μια τηλεφωνική επικοινωνία, και αυτό ήταν φυσιολογικό, μεταξύ της κυρίας Μέη και του κυρίου Γιούγκερ. Κωδικοποιημένα συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία του Brexit με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όπως διενύχθη μεταξύ των δύο και συμφώνησαν, είναι πρώτο ότι η Αγγλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνουν δεσμευμένοι καλοί εταίροι. Δεύτερον, ότι θα πρέπει με αυτή τη συμφωνία να μειωθεί το κόστος που μπορεί να υπάρξει και για τις δύο πλευρές, έτσι ώστε να είναι μια αμοιβαία υποφελή σχέση. Τρίτον, εκείνο που θα πρέπει τάχιστα να αποφασιστεί είναι το καθεστώς των πολιτών, των Βρετανών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπόν πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός της Βρετανίας. Έχει αποφασιστεί ότι η μη λύση δεν μπορεί να είναι λύση, ότι η διαπραγμάτευση θα πρέπει να ξεκινήσει τις αρχές Μαΐου και ότι δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 2 χρόνια. Nice. Μάλιστα, ο κύριος Γιούγκερ έχει πει προς την κυρία Μέη ότι θα πρέπει να εμπιστευτεί και τον κύριο Μπαρνιέρ, που είναι ο κύριος διαμεσολαβητής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τον πρόεδρο Τούσκ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο.